με την Γάζα. Συνδέομαστε τώρα με την Ουάσιγκτο και τον ανταποκριτή μας, Μιχάλη Γνατίου, για να δούμε αν οι Αμερικανοί έχουν οποιαδήποτε ενημέρωση για το κτύπημα του Ισραήλ που πλησιάζει. Μιχάλη, καλησπέρα. Το Ιράν και ο Λίβανος ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κλείνει ο εναέριος τους χώρος στις 9 απόψε, σε λιγότερο από μία ώρα. Ναι. Σταλό, καλησπέρα. Το ερώτημα για το πότε θα αρχίσει ο νέος και πιθανότατα περιφερειακός πόλεμος δεν μπορεί να απαντηθεί από αυτή τη μεριά του πλανήτη. Μόνο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι στενοί του συνεργάτες γνωρίζουν την απάντηση για την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί το χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι σε μια χαλαρή διάθεση, θα έλεγα. Χθες πήγε σε γάμο για να καταλάβεις εκτός Ουάσιγκτον και σήμερα βρίσκεται ακόμα στο Camp David. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι απαιτείται να βρίσκεται στο Λευκό Οίκο για να συμφωνήσει με το αίτημα του Ισραήλ για να χτυπηθούν όλοι οι στόχοι που προτείνει. Δηλαδή και τα πυρηνικά εργοστάσια και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι στρατιωτικές βάσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι ο Λευκός Οίκος διαφωνεί με την απόφαση του Ισραήλ να χτυπηθούν οι εγκαταστάσεις πυρηνικών, αλλά συζητά ένα χτύπημα για τις εναντίον των πηγών ενέργειας. Άρα, μέχρι αυτή τη στιγμή και με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία Ουάσιγκτον και Τελαβίβ. Να επαναλάβω, αυτό δεν θα σταματήσει τον Νετανιάχου να προχωρήσει. Έχει εξασφαλίσει ήδη σχεδόν τη συνένεση του 90% των πολιτικών κομμάτων και παρατάξεων. Τώρα, έχουμε μια πληροφορία που έφτασε πριν από μισή ώρα περίπου. Πληροφορηθήκαμε ότι ο Υπουργός Άμυνας ο Λόιντ Όστιν εκάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον Γιώαβ Γκάλαντ. Θα συναντηθούν στο Πεντάγωνο. Το αναμένουμε να έρθει στην Ουάσιγκτον την Τρίτη το βράδυ. Τρίτη το βράδυ, έτσι. Και η συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου. Όπως μας έστειλε μια ανακοίνωση ο εκπρόσωπος, θα έχουν συζητήσεις για τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Θα έλεγα πια στο αγώ και κουρευτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η ανακοίνωση αυτή γίνεται εν μέσω θυμών, λοιπόν, ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει άμεσα το Ιράν. Έτσι. Θα είναι η απάντηση, όπως είπαν, για την Ιρανική πυραυλική επίθεση την περασμένη Τρίτη. Μέχρι τη στιγμή η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαιώνει αυτή την αναμενόμενη επίθεση του Ισραήλ. Ίσως, στα άλλο, ίσως, λόγω και της επίσκεψης του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ στο Πεντάγωνο, να έχει αναβληθεί αυτή η επίθεση. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκτός αν γίνει από σήμερα, από απόψε, μέχρι την Τρίτη το βράδυ, πριν έρθει δηλαδή. Όπως είπα και στην αρχή, μόνο ο κ. Νετανιάχου μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Αυτά από μένα προς το παρόν. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Σε ένα απέραντο στρατόπεδο προσφύγων έχει μετατραπεί Βηρυτός, με χιλιάδες άμαχους να έχουν κατακλείσει.